Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το θαυμάσιο βιβλίο της πρακτικής σοφίας που λέγεται Γεροντικών. Ήδη κάναμε αρχή αυτήν την μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Κυριακή της Θηρινής Πρεσπέρας, αλλά και εις το απόδειπνον της μεγάλης της Καθαράς Δευτέρας. Συνεχίζομαι. Αναφερόμεθα εις τον Αβά Ποιμένα. Είπεν ο Αβάς Ποιμήν, αν τον εαυτόν σου εξωθενώσεις, θα έχεις ανάπαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο αγαθό στον άνθρωπο είναι η ανάπαυση της ψυχής του, η εσωτερική ειρήνη, δηλαδή να μην υπάρχει μία διαμάχη και μία αντίθεση ανάμεσα στις δυνάμεις της ψυχής, που είναι η βούληση, η νόηση, το συνέστημα και η βούληση. Αυτές οι τρεις δυνάμεις της μιας ψυχής βεβαίως πάμπολες φορές έρχονται σε αντίθεση. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο που δεν θέλω, εκείνο κάνω. Έτσι το συνέστημα κυριότατα έρχεται σε αντίθεση με την λογική, αλλά και η βούληση σε αντίθεση ομοίως με το συνέστημα και τη βουλική, λογική. Η λογική θέλει κάτι, αρνείται η βούληση. Το συνέστημα απαιτεί, αρνείται η νόηση. Και έτσι ανάπαυση δεν έχουμε. Ακόμη ανάπαυση έχουμε όταν δεν υπάρχει σύγκρουση ή αντίθεση ανάμεσα στην ψυχή, το Θεό και τον άνθρωπο. Εκείνο το μήνυμα και επηγής ειρήνη έδειχνε ότι η ειρήνη ήδη αποκαθίσταται ανάμεσα στο Θεό και τη γη. Η γη ήταν υπόδικος μπροστά στο Θεό. Και τώρα ερχόμενος ο Κύριος Ιησούς, ο Θεός Λόγος, έρχεται να βοηθήσει την ανθρωπότητα, αφού αποκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που δημιουργεί σε όλα αυτά που είπαμε τις προϋποθέσεις αυτής της ειρήνης ή της αναπαύσεως? Είναι, αγαπητοί μου, η ταπείνωση. Και η ταπείνωση βοηθά σε αυτήν την αυτοεξουθένωση που μας λέει εδώ ο Αβάς Ποιμήν. Τι μας είπε, θα επαναλάβω, αν τον εαυτόν σου εξωθενώσεις, τον κάνεις τίποτα, θα έχεις ανάπαυση όπου και αν βρίσκεσαι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα έχεις ανάπαυση. Δηλαδή να πιστεύεις ότι όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι σου, ότι είσαι ο τελευταίος που σώζεσαι, πίσω από σένα κλείει η πόρτα, η θύρα της Βασιλείας του Θεού, είσαι ο κατατελευταίος, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην αρχή της πνευματικής του ωριμότητος, ότι ήταν ο τελευταίος των Αποστόλων. Αργότερα έγραφε, είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Και πια κατάφορτος από ωριμότητα λέγει, είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Κατεβάζει τρία σκαλοπάτια: ο τελευταίος των Αποστόλων, ο τελευταίος των ανθρώπων και ο τελευταίος των αμαρτωλών. Τι έκανε ο Παύλος όλη του τη ζωή? Μία αυτοεξουθένωση.
δεν είμαι τίποτα, αν και Απόστολος Χριστού. Έτσι, αν ο άνθρωπος με μια πλήρη επίγνωση και συνείδηση πιστέψει ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος, ο τελευταίος αμαρτωλός, τότε όποια εξουθένωση και αν υποστεί εις τη ζωή του που μπορούν να του επιφέρουν οι άνθρωποι, αλλά και ο Θεός. Θυμηθείτε τον Ιώβ, κατά παραχώρηση επιτρέπει να εξουθενείται, να εξουθενείται ο Ιώβ, ενώ ήτο βασιλικό πρόσωπο, ξέρετε, ήταν βασιλικό πρόσωπο. Εξάλλου τρεις φίλοι του βασιλείς ήλθαν να τον επισκεφθούν. Βασιλείς με την εξής έννοια: η κάθε πόλη είχε το βασιλιά της, όπως ήταν τότε στην αρχαιότητα. Και να τον βρουν, πού να τον βρουν? Λεπρόν να βρίσκεται μπροστά σε ένα σωρό από κοπριά. Μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη εξουθένωση από αυτήν? Την επιτρέπει ο Θεός αυτή την εξουθένωση? Δεν την έδωσε ο Θεός, το εζήτησε ο διάβολος, αλλά την επιτρέπει ο Θεός αυτή την εξουθένωση. Δεν είχε τίποτα πιο κάτω ο Ιώβ από αυτήν την εξουθένωση του εαυτού του. Έτσι βλέπουμε ότι δεν έχει ταραχή. Δεν λέγει ότι ήμουν και ήμουν και έχασα τίποτα. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήλεν. Δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων. Δεν εταράχθη. Είναι καταπληκτικό. Ταραχή έχει, αγαπητοί, μόνον ο υπερήφανος όταν προσβληθεί. Όταν λέμε εγώ να καταντήσω εκεί, εγώ πατήρα Θανάσο να καταντήσω εκεί, αυτό είναι υπερηφάνεια. Τότε βεβαίως θα ταραχθώ αναμφισβήτητα. Και οι προσβολές αυτές πως θα το κάνουμε στη ζωή μας, δυστυχώς στην κοινωνική μας ζωή, αυθονούν. Ο Κύριος μας είπε μια παραβολή, εικόνα που ήθελε να μας δείξει εκεί, ότι εσύ διάλεγε να είσαι τελευταίος. Ό,τι και να συμβεί δεν έχεις να ταραχθείς, γιατί αφού είσαι τελευταίος, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Να σε βάλουν πού παραπέρα από το τελευταίος? Και είπε την παραβολή της πρωτοκλησίας. Την ξέρετε, όταν λέγει κληθεί σε κάποιο γάμο, σε κάποιο τραπέζι, μη σπεύσεις, λέγει, να καταλάβεις την πρώτη θέση. Μήπως κάποιος άλλος εντιμότερός σου από σένα, καλύτερος, που τον εκάλεσε ο Κύριος του τραπεζιού, του γάμου, κάλεσε και σένα, κάλεσε και αυτόν. Όταν λοιπόν εσύ πήγες να πιάσεις την πρώτη θέση, θα έλθει να σου πει φίλε, κοίταξε, αυτή η θέση δεν είναι για σένα, είναι για κάποιον άλλον. Και τότε σημειώνει άρξη, θα αρχίσεις μετεσχήνεις των έσχατων τόπων κατέχειν. Εν τω μεταξύ θα έχουν όλες οι θέσεις πιαστεί και εσύ θα σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και θα αναζητάς μία θέση, αλλά δεν θα υπάρχει, και θα πας, λέγει, να πιάσεις την τελευταία θέση. Πήγαινε, λέγει ο Κύριος, εις τον τελευταίον τόπο. Εάν αξίζεις, θα σου πει ο Κύριος, φίλε, δεν είναι εδώ η θέση σου, εδώ που ήρθες, όχι. Θα σε βάλει στην πρώτη ή στην καλύτερη θέση. Και έτσι θα είναι για σένα μία δόξα. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Σημαίνουν ότι αν πραγματικά εξουθενώσεις εσύ τον εαυτόν σου, ό,τι εξουθένωση και αν σου κάνουν οι άνθρωποι, δεν έχεις να ταραχθείς. Γιατί να ταραχθείς? Με βάλανε εκεί πέρα παρακατιανών. Λοιπόν, εγώ τη διάλεξα τη θέση αυτή. Ύστερα μου αξίζει κάτι περισσότερο, αφού είμαι παρακατιανός.
Και το σπουδαίο είναι ότι με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουμε την περιπόθητη ανάπαυση της ψυχής. Ας προχωρήσουμε. Είπε ο Αββάς Ισαΐας: αν θέλει ο Θεός να ελεήσει μια ψυχή και αυτή του ξεφεύγει και δεν στέκεται, κάνοντας το δικό της το θέλημα, επιτρέπει να την βρουν ανεπιθύμητα δεινά, ώστε εξαιτίας των θλίψεων να τον αποζητήσει τον Θεόν, εννοείται. Ο λόγος αυτός του Αββά Ισαΐα, αγαπητοί μου, μας θυμίζει εκείνο τον ψαλμικό στίχο, τον τόσο πολύ σπουδαίο: Κύριος ποιμένη με. Είναι ο 22ος ψαλμός. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος μου είναι ο ποιμήν μου, και ο ποιμήν αγαπάει τα πρόβατα, και συνεπώς τα ποιμένει, δεν τα αφήνει να πεινάσουν, δεν τα αφήνει να διψάσουν. Ο Κύριος λοιπόν που είναι ο ποιμήν μου με ποιμένει. Και τότε αποτείνεται προς τον ποιμένα Κύριον ο ψαλμόδος και λέγει: η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Πρόκειται για τις παιδαγωγικές, θα λέγαμε, μεθόδους που μετέρχεται ο Θεός. Η ράβδος και η βακτηρία είναι το ίδιο όργανο. Να το πω κοινά, το μπαστούνι, το ραβδί. Αλλά προσέξτε όμως, αυτό είναι διαφορετικής χρήσεως. Όταν στηρίζεσαι πάνω εις την ράβδον, πάνω εις τον μπαστούνι, τότε δεν λέγεται ράβδος, αλλά λέγεται βακτηρία. Μπαστούνι, βακτηρία, στηρίζομαι. Βλέπετε, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν, ή εκείνοι που έχουν κάποιο πρόβλημα στα πόδια τους, στηρίζονται με ένα μπαστούνι. Όταν όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά με σένα, τότε μπορείς να δεχθείς τη ράχη σου αυτό το ίδιο όργανο, όχι ως βακτηρία που θα σε στηρίξει, αλλά σαν ράβδος που θα σε δίνει, θα πέσει επάνω στη ράχη σου. Έτσι λοιπόν, το ίδιο όργανο ως βακτηρία και ως ράβδος έρχεται στα χέρια του Θεού να σε παιδαγωγήσει. Πραγματικά, όπως και οι γονείς. Οι γονείς τι κάνουν? Χαϊδεύουν, στηρίζουν το παιδάκι τους, μάλιστα αν είναι πολύ μικρό, να μην σκοντάψει, το κρατούν από το χέρι σαν βακτηρία τρόπον, τι να δίνει ο πατέρας ή η μητέρα το χέρι να κρατήσει το μικρό παιδάκι αν ο δρόμος είναι λίγο κακοτράχαλος. Αλλά οι ίδιοι γονείς μετά θα δίνουν το παιδί τους αν πρέπει να το δίνουν. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, με τις δύο αυτές χρήσεις μετέρχεται ο Θεός σε μας την ποιμαντική του και μας δείχνει και τη σοφία του και την αγάπη του. Αν έπρεπε να κατανοήσουμε αυτή τη θέση, θα ήταν καλό να μελετήσουμε ολόκληρον τον 22ο ψαλμόν. Μας πληροφορεί κάποιος στίχος, μικρός εξάλλου ψαλμός είναι, εις τόπον χλώης, μετά από το Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα με υστερήσει τίποτα, λέγει στη συνέχεια ότι εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσε, επί ύδατος αναπαύσεως εξεθρεψέ με, ότι με τοποθέτησε εκεί που είναι πλούσιο το χορτάρι. Επειδή ο λόγος περί προβάτου και ποιμένος και ποιμνίου και προβάτου, γι' αυτό λέει με κατεσκήνωσε εις τόπον χλώης, σε ένα τόπο που έχει άφθονη δροσερή τροφή, και πιο πέρα είναι μια πηγή με νερό. Επί ύδατος αναπαύσεως εξεθρέψέ με. Γιατί λέγει αναπαύσεως? Αγαπητοί μου, εάν το φαγητό μας τρέφει, το νερό μας ξεκουράζει. Γιατί μπορούμε να πιούμε νερό και αν ακόμη δεν τρώμε. Εδώ δείχνει όλη τη φροντίδα του Θεού
με αυτήν την ωραία εικόνα. Δείχνει τη θεία πρόνοια για να μην λείψει από τον άνθρωπο τίποτα. Αν ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα το δικό του, τότε όλα θα πάνε καλά. Τι θέλεις Κύριε, αυτό θέλω κι εγώ. Αλλά ο άνθρωπος συνήθως μεταπτωτικά πια δεν ταυτίζει το θέλημα το δικό του με το θέλημα του Θεού. Ακολουθεί τα μονοπάτια του δικού του θελήματος. Αυτό το φοβερό αμάρτημα που δεν έχει πια υπακοή εις το Θεό και δεν ταυτίζεται το θέλημα του ανθρώπου, δεν ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού. Τότε βεβαίως έρχεται να χρησιμοποιήσει ο Θεός την βακτηρία, όπως είπαμε, όσο οδυνηρά και αν είναι η βακτηρία του Θεού. Αυτό βέβαια εκφράζεται, μεταφράζεται αν το θέλετε, ως αρρώστια, ως αποτυχία, ως. Και τι λέγει ο ψαλμωδός? Την ψυχή μου επέστρεψε, εγώ ξέφυγα. Και όπως ακριβώς, ωραία εικόνα και την έχουμε δει πολλάκις, τρέχει ο τσομπάνης σε ένα πρόβατο που απομακρύνθηκε, γιατί ίσως το πίμνιο πρέπει να μετακινηθεί, αυτό απομακρύνθηκε, πηγαίνει με την κλίτσα του, με τη ράβνα του και να το επιστρέψει πίσω, για να μην καθεί, να μην μείνει έξω στην εξοχή. Και το φάει ο λύκος. Την ψυχή μου, λέγει, επέστρεψε. Ύστερα από την παιδαγωγία που άσκησε σε μένα, με επιστρέφει. Γι' αυτό ξέρετε πόσοι άνθρωποι, μα πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι ύστερα από αποτυχίες, ύστερα από αρρώστιες, ύστερα από όταν κατενόησαν την παιδαγωγία του Θεού, το ομολογούν ότι όλα αυτά έγιναν αφορμή να επιστρέψω στο Θεό. Την ψυχή μου επέστρεψε. Είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που θα μπορούσαμε αγαπητοί μου να δεχθούμε από το Θεό. Πότε? Όταν μας επιστρέψει η παιδαγωγική του ράβδος. Γι' αυτό αγαπητοί είναι πολύ σπουδαίο αν αντιληφθούμε ότι απομακρυνθήκαμε, ας μετανοήσουμε. Και το πράττει αυτό ο Κύριος με μια ωραία εικόνα που μας λέγει εδώ ο ψαλμωδός, ότι με καταδιώκει από πίσω μου. Όταν λέει καταδιώκει, σημαίνει ότι εγώ απομακρύνουμε και εκείνος τρέχει από πίσω μου, και μάλιστα βάζει την πρόθεση κατά για να δείξει την ένταση αυτής διώξεως. Και τι είναι αυτό? Είπα προηγουμένως, η ράβδος. Ναι, μαζί με τη ράβδο ξέρετε τι άλλο είναι? Το έλεος του Θεού. Το λέει ο ψαλμωδός. Ακούστε. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Εδώ τώρα η ράβδος μεταβάλλεται σε έλεος. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό πράγμα, αν αντιληφθώ ότι θέλει να με ελεήσει ο Θεός. Εγώ βέβαια σαν κακόπαιδο διαμαρτύρομαι, όμως εκείνος επιμένει και επιμένει κατά διώξιμε, επιμένει να με ελεήσει. Άλλο τώρα αν τελικά απορρίψω και το έλεος του Θεού, πλέον δεν έχω καμία δικαιολογία απέναντί του. Ωστόσο ας έχει δόξα ο Άγιος Τριαδικός Θεός που μετέρχεται αυτόν τον τρόπον παιδαγωγίας για να με σώσει. Και ερχόμεθα σε ένα τρίτο σημείο, δηλαδή σε έναν άλλον γέροντα, του Αβά Αλωνίου, ο Αλώνιος. Είπε ο Αβάς Αλώνιος, αν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του, εγώ μονάχος και ο Θεός είμαστε εις τον κόσμο, δεν θα βρει ανάπαυση. Εδώ έχουμε μια πολύπλευρη αλήθεια, ας τη δούμε. Καταρχάς βέβαια το να πω εγώ και ο Θεός, πού είναι οι άλλοι άνθρωποι? Πού είναι το ποίμνιο αν είμαι κληρικός? Πού είναι οι γονείς μου? Πού είναι τα αδέρφια μου? Πού είναι τα παιδιά μου?
Πού είναι η κοινωνία μέσα στην οποία ζω, μέσα στην πόλη την οποία ζω, ή στο λαό μέσα στον οποίο ζω? Πού είναι? Τους αγνώ. Τους αγνοείς. Ναι, δεν πρόκειται για μια φύλαυτη και εγωιστική κατάσταση. Κάποια στιγμή θα πεις, οφείλεις να πεις, το λέει ο Αββάς Αλώνιος, εγώ και ο Θεός. Εάν δεν τοποθετηθείς, λέγει, έτσι, ανάπαυση δεν θα έχεις ποτέ. Αυτό βέβαια πότε? Όταν, αγαπητοί μου, χρειάζεται. Και χρειάζεται. Εγώ και ο Θεός. Κάπου αλλού λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν θυμάμαι καλά, ότι όταν θα μπει στο κελί σου εσύ ο μοναχός, θα πεις, ενώ εργάστηκες, δούλεψες, έκανες, βοήθησες, τώρα εγώ και ο Θεός, κανείς άλλος, μόνον εγώ και ο Θεός. Εδώ όμως ο Αββάς Αλώνιος το λέγει δια τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο δια των μοναχών. Βέβαια πρέπει να σας πω καταρχάς ότι οι πιο κοινωνικοί άνθρωποι είναι οι ασκητές, εκείνοι οι οποίοι περιορίζονται εις την έρημον, και είναι κοινωνικοί γιατί είναι οι μόνοι που έδειξαν και δείχνουν ενδιαφέρον γενικά για τον άνθρωπο, γιατί προσεύχονται για τον άνθρωπο. Όχι μόνο εκείνοι που θα τους αναθέσουν να προσεύχουν, να προσεύχεται, αλλά για όλο τον κόσμο. Θέλουν το καλό και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δέχονται όλα τα βάσανα των ανθρώπων και προσπαθούν να τους αναπαύσουν. Τους προσφέρουν ακόμη αυτό τούτον τον εαυτόν τους, την άνεσή τους, τα πάντα. Έτσι λοιπόν προσφέρουν τα πάντα γιατί αγαπούν, παρότι μοιάζουν ότι είναι ακοινώνητοι. Ξαναλέγω, είναι η πιο κοινωνική. Αλλά για να προσφέρει ο ασκητής τον εαυτόν του εις τους άλλους, σε μια κοινωνία ανάγκης και προσφοράς, πρέπει να απομονωθεί και να μείνει μόνος προς μόνον τον Θεό. Είναι γνωστό ότι ο Μέγας Αντώνιος έφυγε για να γίνει ασκητής. Αν λογαριάσουμε κάπου στα 25 του χρόνια, έζησε 105 χρόνια, τα 80 του χρόνια τα πέρασε εις την έρημον. Τα 80 χρόνια από αυτά τα 80 χρόνια, τα 20 τα επέρασε τελείως μόνος, αυτός και ο Θεός. Τελείως μόνος, μέσα σε ένα ρωμαϊκό οχυρό, όπως και σήμερα ακόμη από την εποχή των Γερμανών διασώζονται από εδώ και από εκεί κάτι πολεμίστρες, ένα κάτι περίπου τέτοιο ήταν, ένα οχυρό των Ρωμαίων. Εκεί έμεινε τελείως άγνωστος 20 χρόνια. Μετά βγήκε προς τους ανθρώπους. Ναι, βγήκε προς τους ανθρώπους για να τους βοηθήσει. Και βέβαια μετά είχε μικρές διακοπές. Μπορούσε να βλέπει κάποιες ώρες κάποιους ανθρώπους, αλλά και πάλι περιορίζεται εκεί εις τον τόπο αυτόν, σε αυτό το οχυρό των εαυτών του, μόνος προς μόνον τον Θεό. Αυτό πρέπει να το κάνει ο κάθε πιστός. Πρέπει να δημιουργήσει μία μόνωση. Είναι ανάγκη να πει, σήμερα είμαι στο σπίτι μου, δεν θα βγω έξω πουθενά, θα έρθει η ώρα που θα βγω και έξω, σήμερα θα μείνω στο σπίτι μου, τι θα κάνω? Προσευχή. Τι άλλο? Μελέτη, περισυλλογή, τέλος πάντων εγώ και ο Θεός. Είσαι πανδρεμένος? Προσπάθησε, αδελφέ, να το πετύχεις αυτό. Αν είναι δυνατόν, μην έχεις επικοινωνία με τα άλλα μέλη, αν το σπίτι σου είναι λίγο άνετο, με τα άλλα μέλη της οικογένειας σου. Να το κάνει η σύζυγός σου και αυτό. Να το κάνεις και εσύ αυτό. Δεν θα βγω από το δωμάτιό μου. Εγώ και ο Θεός. Εκεί, με μόνο το Θεό, βρίσκει κανείς αληθινά τον εαυτό του. Τρέφεται, φωτίζεται, ανανεώνεται και κατοπινά προσφέρεται.
Οι άνθρωποι του κόσμου μέσα σε μια ακατάπαυστη κοινωνία χάνουν τον εαυτό τους. Θα έλεγε ο καθένας, απόλεσα τον εαυτό του, τον εαυτό μου. Και τελικά αποδένουν, αν χάσει κανείς τον εαυτό του, αποδένουν αντικοινωνικά στοιχεία με το να εξομοιούνται με τον κόσμο. Αυτά που είπαμε είναι μια αλήθεια και νομίζω ο καθένας μπορεί να την καταλαβαίνει. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Γράφει ο Άγιος Νήλος ο Σιναίτης: «Μακάριος εστί μοναχός, ο πάντας ανθρώπους ως Θεόν, μετά Θεόν λογιζόμενος. Ευτυχής, λέει, εκείνος ο μοναχός που βλέπει όλους τους ανθρώπους μετά από το Θεό σαν θεούς». Προσέξτε, σαν θεούς. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού αντιφεγγίζει τη δόξα του προσώπου του Θεού, όπως ο Μωυσής όταν ανέβηκε στο Σινά αντιφέγγιζε τη δόξα του Θεού. Και ο Μωυσής είναι γνωστός, γνωστό ότι έμεινε στην κορυφή εκεί 40 ολόκληρες μέρες και νύχτες. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Άγιος Νήλος ο Σιναίτης: «Μοναχός εστίν, ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος». Εκείνος, λέει, ο οποίος χωρίστηκε από όλους και με όλους είναι συνειρμοσμένος. Είναι σπουδαίο αυτό. Αυτό πρέπει και ο μοναχός και ο κάθε άνθρωπος να το έχει. Μέσα σε όλα και έξω από όλα. Μέσα σε όλα ανάλαβε υποθέσεις ανθρώπων, βοήθησε, συμβούλευσε, και ταυτόχρονα έξω από όλα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυτήν την ανάπαυση της ψυχής. Είναι ανάγκη. Αυτό όμως δεν είναι άρνησης και φιλαυτία, όπως είπαμε ήδη, αλλά ανάπαυσης εν Θεώ, που τόσο έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος και μάλιστα ο κουρασμένος άνθρωπος της εποχής μας. Στον άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο μπορεί, πρέπει να βρίσκεται και στην ευφυΐα του που θα είναι η χρυσή τομή της θέσεως πάντων χωριστής και της θέσεως πάση συνειρμοσμένος. Εκεί θα βρει που θα τελειώνει το ένα και που θα αρχίζει το άλλο. Τότε θα έχει την ανάπαυση της ψυχής του.